coach 3-0 την ομάδα της Κηφισιάς. Τελικά το League Cup σας πάει καλύτερα από το πρωτάθλημα, ε? Έτσι φαίνεται. Όχι, εντάξει, στο πρωτάθλημα δεν έχω παράπονο. Μόνο μια για τη Λαμία κάναμε εκτός προγράμματος. Οι άλλες ομάδες παίξαν πάρα πολύ καλά. Παίξαν στην έδρα τους. Είναι ομάδες με σταθερότητα. Διεκδικούν πολλά φέτος στο πρωτάθλημα. Και κάποια ήττα στο κήπεδο είναι αναμενόμενη. Εντάξει, στο League Cup δώσαμε μεγάλη σημασία. Όχι ότι δεν είμαι στο πρωτάθλημα, αλλά θέλουμε να συνδυαστεί η πρώτη μας εμφάνιση στο θεσμό με έναν τελικό αν είναι δυνατόν. Και το βλέπουμε πάρα πολύ σοβαρά στα διοργάνωση. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, νομίζω. Παίξαμε πάρα πολύ καλά εμείς, βγάλαμε πολύ ενέργεια μέσα στο γήπεδο και κάποια στιγμή ο αντίπαλος δεν μπορούσε να μας παρακολουθήσει. Δεν είναι σίγουρα, δεν είναι αυτές οι δυνατότητες της Κηφισιάς. Είναι μια ομάδα με σταθερότητα, παίζει πάρα πολύ καλά. Σήμερα προφανώς δεν της πήγε το παιχνίδι και κάναμε μια εύκολη νίκη, το οποίο δεν την περιμέναμε φυσικά τόσο εύκολα να κερδίσουμε. Για το πρωτάθλημα τώρα το Σάββατο. Εντάξει, θέλουμε και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και τις νίκες. Παίζουμε με μια ομάδα που είναι χαμηλά στην κατηγορία, το Αιγίνιο. Πρέπει να το δούμε και να το δούμε βέβαια σοβαρά το παιχνίδι αυτό, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε. Χαμηλά δεν είναι, γιατί έχει προσπεράσει οι 4-5 ομάδες. Εντάξει, έπαιξε με τους Ουραγούς όμως. Ναι. Θέλει προσοχή. Ναι, και θέλουμε αυτό που λέω και εξ αρχής, είναι μέχρι το Δεκέμβριο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Τι βαθμούς μπορούμε να μαζέψουμε. Και επειδή στον πρώτο γύρο είχαμε ένα πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα, πάρα πολύ σκληρό, δηλαδή παίξαμε με τις πρώτες 6 ομάδες της περσινής χρονιάς στο γήπεδό τους. Δεν είναι κάτι εύκολο αυτό να συμβεί και παρόλα αυτά έχουμε μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία μας και ελπίζουμε να σταθεροποιηθούμε σε καλές εμφανίσεις και να προσδοκούμε ακόμη περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.